12 και 27 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε στο online έως και τη μία. Για την επόμενη μισή ώρα θα είμαστε μαζί και τώρα είναι η ώρα που έχουμε τη σύμπραξη τηλεόρασης, ραδιοφώνου και ιστοσελίδας του Sky. Η Δέσποινα Χριστοπούλου λοιπόν μας μεταδίδει όλες τις ειδήσεις του ραδιοφώνου και ό,τι μπορούμε να δούμε στο sky.gr. Γεια σου Μαρία. Λοιπόν, πάμε πρώτα στις ειδήσεις του ραδιοφώνου του Sky. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα στο Sky 100,3 είναι η λύση που δόθηκε στις επιστροφές φόρου που είχαν μπλοκάρει λόγω του έμφυα. Με απόφαση λοιπόν της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαίδου, οι φορολογούμενοι που πρέπει να πάρουν επιστροφή φόρου αλλά χρωστούν τον έμφυα θα μπορούν να πάρουν κανονικά την επιστροφή τους έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, εφόσον φυσικά δεν έχουν άλλες οφειλές. Δεύτερο θέμα είναι το ΦΠΑ και η λύση που φέρεται να προωθεί η κυβέρνηση για την επιστροφή του ΦΠΑ στους επιχειρηματίες. Θέμα που, όπως αναφέρουν τα νέα, έχει αναλάβει προσωπικά ο Αντώνης Σαμαράς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, λοιπόν, όποιος δεν έχει πληρωθεί το φόρο για οποιαδήποτε συναλλαγή του, είτε με το δημόσιο είτε με ιδιώτες, δεν υποχρεούται και να τον αποδώσει μέχρι να πληρωθεί το συγκεκριμένο τιμολόγιο. Στη συνέχεια πάμε στις πολιτικές επιστροφές. Σήμερα είχαμε δύο πολιτικές επιστροφές, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Πριν από λίγο βγήκε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης και τόνισε ότι είναι ανοιχτό σε μια σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία, όχι σε μια προσχώρησή του στο κόμμα, λέγοντας μάλιστα ότι στόχος είναι να ανακοπεί η πορεία του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, λέω όχι στον Τσίπρα, λέω όχι και στην πολιτική που φέρνει τον Τσίπρα, τονίζοντας πάντως ότι η αλλαγή πολιτικής δεν αποτελεί κάποια προϋπόθεση. Μίλησε και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι εφόσον ο τσάρος της οικονομίας αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόσωπο που προέρχεται από την αριστερά, καλό θα ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να προέρχεται από τη δεξιά. Το πρωί ο Ανδρέας Λοβέρδος με δηλώσεις του είχε προαναγγείλει την προσχώρησή του, την επιστροφή του μάλλον, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα και στο Sky.gr, Δέσποινα. Πάμε στο Sky.gr. Πρώτο θέμα, ξεπαγώνει η επιστροφή φόρου που είχε μπλοκάρει λόγω έμφυα. Δεύτερο θέμα, τον Οκτώβριο η λύση του σύριαλ του ΦΠΑ. Τρίτο θέμα, νέα εύθραυστη εκεχηρία στη Γάζα. Στη συνέχεια, Καρατζαφέρης έτοιμος για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία για να αποτραπεί η επέλαση Τσίπρα. Και τέλος, η συνέντευξη Μαζιώτη στην εφημερίδα των συντακτών. Μαζιώτης, ο αγώνας συνεχίζεται. Δέσποινα Χριστοπούλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.